Να πάμε τώρα στην αγαπητή Δέσποινα Μανελλινάκη ξανά για να κάνουμε τη βόλτα μας στον κόσμο και να δούμε τι γίνεται. Βόμβα, χωρισμός του Πούτιν για ορισμένους, για άλλους το είχαν έτσι, το ξέραν από το 2008, έτσι Δέσποινα. Οι φήμες κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό, Γιώργο, όμως τελικά το ζεύγος Πούτιν επιβεβαίωσε το χωρισμό με δήλωσή του στο κανάλι Ρώσια 24. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, και η σύζυγός του Λιουντμίλα ανακοίνωσαν σήμερα ότι μετά από 30 χρόνια γάμου χωρίζουν, έχουν χωρίσει. Έσπασε λοιπόν το φράγμα και την παράδοση των 200 ετών ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που ήθελε τους Ρώσους ηγέτες να μην μιλούν για την ιδιωτική του ζωή, και αποκάλυψε λοιπόν ότι είναι μια κοινή απόφαση και η ίδια η σύζυγός του, η πρώην σύζυγός του θα λέμε τώρα, είπε ότι ο γάμος μας τελείωσε επειδή ουσιαστικά δεν βλεπόμασταν πια. Ο Βλαντιμίρ είχε ρηχτεί στη δουλειά, οι κόρες μας μεγάλωσαν και αποδείχθηκε ότι ο καθένας έχει τη ζωή του. Εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Βέβαια, πέρα από τις φήμες περί χωρισμού, τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούσαν και φήμες ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας διατηρούσε δεσμό με την γυμνάστρια Αλίνα Καμπάγευα, που είναι μόλις 30 ετών. Αυτά. Άρα, ίσως να υπήρχε και κάποιο τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους. Να πάμε τώρα όμως από τη Ρωσία στη Γαλλία, όπου έχουμε έκρηξη από τον κόσμο μετά το θάνατο, έτσι, από ακροδεξιούς ενός φοιτητή. Ναι, ναι. Περισσότεροι λοιπόν από 15.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Παρίσι μία ημέρα μετά τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός φοιτητή από ομάδα ακροδεξιών. Ο 18χρονος Κλεμάν Μερίκ ξυλοκοπήθηκε άγρια κοντά στο σταθμό Σέν Λαζάρ. Έφερε σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και τελικά το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του. Έφτασαν στο σημείο λοιπόν οι συγκεντρωθέντες, όπου δέχτηκε επίθεση ο 18χρονος, φωνάζοντας συνθήματα κατά εκείνων που του επιτέθηκαν. Οι φίλοι του εκφώνησαν ομιλίες, αποτείοντας έτσι ένα φόρο τιμής στο παιδί που έχασε τη ζωή του. Επίσης, συγκεντρώθηκαν και σε άλλα μέρη του Παρισιού, στην παραδοσιακή συνοικία των φοιτητών. Συγκεντρώσεις έγιναν και στη Λιόν. Δέσποινα, να πάμε τώρα στη Βόρεια Ευρώπη, να παραμείνουμε μάλλον στην Ευρώπη, όπου οι πλημμύρες συνεχίζονται έτσι, με μεγάλες ζημίες και καταστροφές. Πλήττεται λοιπόν από τις πλημμύρες η κεντρική Ευρώπη μέρες τώρα και εντείνονται οι προσπάθειες στη Βόρεια Γερμανία για τη σταθεροποίηση των προχωμάτων στις όχθες του ποταμού Έλβα. Ενώ παρατηρήθηκε μια μικρή πτώση της στάθμης των υδάτων στη νότια και ανατολική χώρα. Εδώ βλέπουμε και την καγκελάριο της Γερμανίας, την Άγγελα Μέρκελ, η οποία έσπευσε να μιλήσει με τους εθελοντές και να φτάσει στον τόπο των μεγάλων πλημμυρών. Έρχονται και εκλογές, βέβαια. Πρέπει να ανεβάσει και τη δημοτικότητά της. Εκατοντάδες εθελοντές, να σου πω ότι εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να τοποθετήσουν σακιά με άμμο στις όχθες του Έλβα, όπου αναμένεται αύξηση της στάθμης των υδάτων την προσεχή εβδομάδα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την πλήρη ενημέρωση.